Καλησπέρα παιδιά, λέγομαι Leone.gr και αυτή είναι μια νέα σειρά tutorial και let's play ταυτόχρονα για το Take It στο Minecraft. Να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας ένα καινούριο κόσμο τον οποίο θα ονομάσω Σαλόνικα και θα βάλω και το ίδιο seed, και μόλις φορτώσει ο νέος κόσμος θα ξεκινήσουμε και θα δείξω τι κάνουμε πάνω κάτω τις πρώτες μέρες και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε πιο εξελιγμένα μηχανήματα λέγοντας. Okay. Ο κόσμος μας φόρτωσε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας δούμε λίγο πού βρισκόμαστε περίπου. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν κλασικά κόβοντας μερικά ξύλα. Κατά προτίμηση εγώ προσωπικά κόβω για εξοικονόμηση χρόνου 3 κομμάτια ξύλου. Είναι υπέρ αρκετά για αρχή, φτιάχνοντας ένα crafting bench και 4 sticks. Λοιπόν, θα τοποθετήσουμε κάτω το crafting bench και θα φτιάξουμε το μόνο χρήσιμο ξύλινο εργαλείο, πάντα κατά την άποψή μου. Θα μαζέψουμε μερικές πέτρες και μετά θα συνεχίσουμε. Okay. Αφού μαζέψαμε μερικές πέτρες, ας κατευθυνθούμε τώρα προς τα πάνω, κλείνοντας και την τρύπα. Ωραία. Λοιπόν, αφού φτιάξαμε μερικές πέτρες, θα φτιάξουμε ένα πέτρινο τσεκούρι. Μια ξύνα και ένα σπαθί. Βασικά, επειδή είμαστε στο Take It, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το όπλο. Το προτιμώ. Είναι από ένα mod, ένα από τα πολλά, από τα 41 mod που περιέχει το Take It Pack. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Παίρνει μία πέτρα παραπάνω από το σπαθί, αλλά άμα δείτε εδώ πέρα μπορούμε να το γυρίσουμε, να το χρησιμοποιούμε ως δόρυ ή ως τσεκούρι. Υπάρχει κι άλλο ένα... όχι, εντάξει, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως τσεκούρι για τα ξύλα. Υπάρχει κι άλλο ένα όπλο, λέγεται Warhammer. Η Battle Hammer, κάπως έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν μαζεύοντας μερικά λίγο μαλλί για το πρώτο μας βράδυ. Τώρα, σε περίπτωση που δεν βρίσκαμε πρόβατα, θα χρησιμοποιούσαμε μερικές αράχνες. Έτσι, και θα φτιάχναμε από το νήμα λίγο μαλλί. Θα καθυστερούσαμε βέβαια. Τα κοτόπουλα τα θεωρώ μία από τις πιο εύκολες πηγές τροφής, γιατί πάντα σου δίνουν ένα κομμάτι κρέας, το οποίο θα μαγειρέψουμε αργότερα. Τώρα, ας κατευθυνθούμε λοιπόν. Ένα από τα mod που έχει το Take It είναι ο χάρτης που βλέπετε πάνω δεξιά και ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος, πρώτον γιατί μπορείς να βλέπεις το τι υπάρχει γύρω σου. Τα κόκκινα είναι οι εχθροί και αυτά που είναι θολά κόκκινα είναι οι εχθροί που είναι είτε πιο πάνω είτε πιο κάτω από σένα, μακριά δηλαδή, σε διαφορετικό ύψος. Γεια σου κυλάκι. Και τα άσπρα είναι όλα τα υπόλοιπα mobs που υπάρχουν. Λοιπόν, ας μαζέψουμε λοιπόν λίγο κάρβουνο, θα το χρειαστούμε. Ένα πολύ χρήσιμο tool του χάρτη επάνω είναι ο full χάρτης,
τον οποίο μπορείτε να ανοίξετε με το κουμπί της, με την απόστροφο δίπλα στο Enter. Είναι αυτό εδώ πέρα. Μπορείτε να δείτε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή και να κινήσετε ταυτόχρονα. Από ό,τι βλέπω, βόρεια έχει έναν χώρο με πρασινάδα, οπότε κατά εκεί θα κατευθυνθούμε. Αυτά εδώ είναι ζάχαρο κάλαμα. Ας πάρουμε ένα ακόμη κοτοπουλάκι και λίγο κάρβουνο από εκεί πάνω. Οκ, μαζέψαμε το κάρβουνο. Ας κατευθυνθούμε τώρα προς τα βόρεια. Για να δούμε εδώ πέρα, έχει μερικά τέρατα. Οκ, οπα. Οπα. Ελπίζω να επιβιώσω από αυτό. Τι γίνεται εδώ? Okay. Απλά είναι πολύ σκοτεινά. Και ας φύγουμε από τη σπηλιά, γιατί δεν μας βλέπουν να επιβιώνουμε. Βλέπουμε χωριό μπροστά μας, αλλά προς το παρόν δεν θα το χρησιμοποιήσουμε το χωριό, για να δούμε τι θα κάνουμε πάνω κάτω. Φυσικά μπορείτε να μου πείτε από κάτω στα σχόλια αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε το χωριό ή όχι. Ας μαζέψουμε, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ με το texture pack, το οποίο texture pack είναι το Sfax εδώ. Να δούμε αυτές αμέσως. Αυτό εδώ πέρα, τους Sfax, Pure, PDCraft, με όλα τα plugins για το συγκεκριμένο modpack. Είναι το καλύτερο κατά τη γνώμη μου για αυτό το modpack. Περιέχει τα περισσότερα textures για τα μηχανήματα και ό,τι άλλο χρησιμοποιούν και ό,τι άλλο mod υπάρχει μέσα. Βλέπουμε μερικές αγελάδες εκεί. Λοιπόν, θα εγκατασταθούμε εδώ, σε αυτό εδώ το λόφο, προς το παρόν, για αρχή. Στο επόμενο βίντεο θα περιμένω το σχόλιο σας, αν θέλετε να κάνουμε κατάληψη σε κάποια από αυτά τα σπίτια ή αν θέλετε να κάνουμε κάτι δικό μας, είτε εδώ είτε κάπου αλλού, θα δούμε. Φυσικά θα πρέπει να φάω οπωσδήποτε, γιατί δεν με βλέπω καλά. Λοιπόν, αυτά για τώρα και τα λέμε.